Ακολουθεί η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόβουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Προσκεκλημένος και στη σημερινή μας εκπομπή, ο χειρούργος οδοντίατρος Κουρτέσης Αθανάσιος, που είναι μετεκπαιδευτής στα οδοντικά εμφυτεύματα. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι η σύγχρονη μέθοδη αποκατάστασης των οδοντιών και σαν συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που ήμασταν με τον κύριο Κουρτέση είναι τα εμφυτεύματα. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο mail radio@eoelas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική εκπομπή την έχει Στέλλα Χατζηγεωργίου και ακούμε και την αγαπημένη της λίστα με τα κομμάτια και την ρύθμιση του ήχου ο κύριος Σταμούλης Μίλτος. Καλησπέρα κύριε Κουρτέση και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για δεύτερη φορά και έχουμε την τιμή μας που είστε εδώ. Καλησπέρα σας και πάλι και εγώ χαίρομαι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ελπίζω σε μια όμορφη εκπομπή και πάλι. Φυσικά αφού σας έχουμε δίπλα μας, πάω κατευθείαν στις ερωτήσεις γιατί την προηγούμενη φορά τις είχαμε αφήσει στη μέση για να μην χάνω χρόνο. Είχαμε αφήσει το θέμα της περιοδοντοπάθειας, είχαμε πει πολύ λίγα πράγματα. Μπορείτε έτσι λίγο να μας το αναλύσετε, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει για πιθανές αιτίες ελλείψης δοντιών στον οδοντικό φραγμό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε τη βασικότερη αιτία που είναι η περιοδοντική νόσος ή αλλιώς περιοδοντοπάθεια όπως την γνωρίζουν οι περισσότεροι ασθενείς. Είναι κατεξοχήν η ασθένεια που χάνονται τα δόντια. Ταλανίζει πολύ κόσμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προβληματίζονται πολλοί ασθενείς και σίγουρα είναι η νόσος που απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους οδοντιάτρους. Είναι νόσος που έχει σχέση και με τη σύγχρονη, ας το πω έτσι, με το σύγχρονο τρόπο ζωής, λόγω του άγχους και του στρες. Επίσης με το σύγχρονο τρόπο ζωής, λόγω του αυξημένου καπνίσματος των ασθενών. Είναι μια φλεγμονώδη νόσος που περιγράφεται, θα έλεγα, ως μια φλεγμονή γύρω από τον μηχανισμό, τον στηρακτικό μηχανισμό του δοντιού, τον περιοδικό μηχανισμό, και οδηγεί σε απώλεια των δοντιών, σε μερική κινητικότητα ή ολική κινητικότητα δοντιού και σε μελλοντική απώλεια δοντιών. Ωραία. Το κάπνισμα επηρεάζει? Ναι, το κάπνισμα επηρεάζει γιατί θα έλεγα πέραν του μικροβιακού αιτίου έχουμε πλέον αποδεδειγμένα δει με πολλές μελέτες ότι το κάπνισμα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας στην καθημερινότητα του ασθενούς και βέβαια είναι και ανασταλτικός παράγοντας για μια επιτυχημένη θεραπεία. Εμποδίζει πάρα πολύ στην ανάπλαση των ιστών που προσδοκούμε μετά από κάποια θεραπεία και ουσιαστικά η βασικότερη οδηγία στους ασθενείς είναι οπωσδήποτε η αποτροπή του καπνίσματος. Μάλιστα. Το άγχος και το στρες πώς επηρεάζει? Μου δίνετε την ευκαιρία να και με ρωτάτε πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις και γι' αυτό ίσως εδώ θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε και τις πιθανές αιτίες παρουσίας της περιοδικής νόσου. Πέραν του, θα έλεγα, μικροβιακού αιτίου, δηλαδή σε μικρόβια που οφείλονται και συμβιώνουν, παρεμπιπτόντως εδώ να σημειώσω, στο στόμα σε φυσιολογικές συνθήκες, για κάποιο λόγο αναπτύσσονται, ίσως και για λόγους έλλειψης σε στόνη σωπητικού συστήματος. Το κάπνισμα είναι, θα έλεγα, κατά μένα η δεύτερη αιτία παρουσίας της περιοδικής νόσου. Το άγχο, το στρες είναι η τρίτη αιτία. Μία τέταρτη αιτία εντοπίζεται στην κληρονομικότητα και η πέμπτη αιτία, αν θέλαμε έτσι να ταξινομήσουμε την εμφάνιση της περιοδικής νόσου, είναι, θα έλεγα, βασίζεται σε ενδογενές περισσότερα αίτια και αφορά περισσότερο τις γυναίκες και την καθημερινότητά της. Με τη διατροφή τι γίνεται και γενικά οι διατροφικές μας συνήθειες επηρεάζουν? Ναι, και αυτό θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι, πάλι θα αναφερθώ στο σύγχρονο τρόπο ζωής, η ποιότητα της διατροφής μας δεν είναι κατάλληλη ή αυτή που θα θέλαμε ενδεχομένως να λαμβάνουμε. Λαμβάνουμε σε πολύ μεγάλη ποσότητα βιομηχανοποιημένη τροφή με αποτέλεσμα τουλάχιστον να μην την λαμβάνουμε στην πρωτογενή της μορφή. Περιέχει πολλά συντηρητικά, πολλές ουσίες οι οποίες, αν μιλούσαμε πριν από 30-40 χρόνια, δεν περιέχονται στις τροφές, υδατάνθρακες σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον καλύτερο, θα έλεγα, προδιαθεσικό παράγοντα για να αναπτυχθούν αυτοί οι μικροοργανισμοί στο στόμα. Βέβαια, η διατροφή
Θα έλεγα ότι επηρεάζει και ως μια άλλη αιτία. Συνήθως έχουμε την τάση να τρώμε και σκληρές τροφές, να καταπονούμε ιδιαίτερα τον στριχτικό μηχανισμό, τον τοντιόν, τον περιοδικό μηχανισμό, και έτσι ασθενείς οι οποίοι έχουν μια τάση προς την πυροδική νόσο, έχοντας και την κακή συνήθεια να τρώνε σκληρές τροφές. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση ότι γενικότερα στην Ελλάδα είναι της μόδας και η μεσογειακή διατροφή που περιέχει τροφές όπως παξιμάδια, ντάκους και ούτω καθεξής, επιδεινώνουν την περιοδική, θα έλεγα, ασθένεια και έτσι οδηγούν τον ασθενή σε γρήγορη απώλεια. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, είναι πολύ της μόδας, πολλοί γυρνάνε και τη διατροφή τους και είναι όχι vegetarian, όχι vegan. Αυτό έχει κάποια εξάρτηση? Ναι, θα έλεγα ότι το θεμητό βέβαια σε όλους τους ασθενείς είναι να λαμβάνουν μια ισορροπημένη διατροφή. Και στη διατροφή μας το παν μέτρων άριστον είναι πρωταρχικό μέλημα. Με την οπτική γωνία, στο πω έτσι, ότι με τους ασθενείς οι οποίοι εναλλακτικά είναι σε μια κατάσταση vegetarian, θα έλεγα ότι λαμβάνουν πολύ καλές ποσότητες βιταμινών. Βέβαια, θα πρέπει οτιδήποτε λαμβάνουν να είναι στην πρωτογενή τους μορφή και όχι και αυτό τυποποιημένο. Αλλά σίγουρα λείπουν και παράγοντες που έχουν σχέση με το κρέας, με τις πρωτεΐνες, άρα χρειάζεται μια ισορροπημένη διατροφή. Βοηθά πάρα πολύ στην περιοδική νόσο και στην αντιμετώπιση της φλεγμονής και η διατροφή που έχει σχέση με αντιοξειδωτικούς παράγοντες και με διατροφή που έχει σχέση με υψηλές ποσότητες βιταμίνης C που βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας φλεγμονής και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Πολλές φορές χορηγούμε και κατά τη διάρκεια της θεραπείας βιταμινοθεραπεία, βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη της νόσου και στην πρόληψή της. Το φύλλο του ασθενούς παίζει ρόλο? Το φύλλο του ασθενούς θα έλεγα ότι... Με τις ορμόνες που κάνει υπάρχει σύνδεση. Βεβαίως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα θα έλεγα και μετά από πολλές έρευνες, τίνει να αναθεωρήσουμε πάνω στο κομμάτι της εμφάνισης της περιοδικής νόσου. Αν θα συζητούσαμε πριν από 10-15 χρόνια, θα λέγαμε ότι ήταν μια νόση που εμφανίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και πάρα πολύ συχνά στις γυναίκες. Έχει σχέση περισσότερο και με τα οστικά μόρια, γιατί σε αυτόν τον περιοδικό μηχανισμό ανεπλέκεται όχι μόνο η ρίζα του δοντιού, αλλά και το κόκαλο, το οστούν που στηρίζει το δόντι. Και έτσι οι γυναίκες, ειδικά κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, ίσως και αργότερα, είναι επιρρεπείς αρκετά στην οστεοπόρωση, σε ανασβεστημένους ιστούς και επηρεάζεται και ο περιοδικός μηχανισμός κατ' επέκταση. Βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι η περιοδική νόση έχει μεγάλο επιπολασμό. Επιπολασμό και στους άντρες, επίσης και σε νεαρές ηλικίες. Το αποδίδουμε περισσότερο στην αλλαγή της καθημερινότητάς μας και στην όξυση του άγχους και του στρες στην καθημερινότητά μας, και έτσι η περιοδική νόση εμφανίζεται διάπλατα σε όλες τις, θα έλεγα, βαθμίδες και ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα θα έλεγα μετά τα 40 χρόνια. Η οικονομική κρίση επηρεάζει, υπάρχει κάποια σύνδεση? Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και η διατροφή μας και ο τρόπος ζωής. Η οικονομική κρίση επηρεάζει την περιοδική νόσο, επηρεάζει και την απώλεια των δοντιών κατά πολλούς παράγοντες. Πρώτον, αποδεδειγμένα πλέον μπορούμε να πούμε ότι θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ασθενείς στο κομμάτι της πρόληψης, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, αδυνατούν να έρθουν στα γιατρία μας ώστε να προλάβουμε, ας το πω έτσι, μια έγκυρη διάγνωση της περιοδικής νόσου. Κατά δεύτερο λόγο, παίζει ρόλο η ποιότητα της διατροφής. Ένα γωνιωδός ο ασθενής ψάχνει να βρει μια διατροφή, μια τροφή στην καθημερινότητά του που να έχει φθηνό κόστος και έτσι λείπει ποιότητα. Λαμβάνει διάφορες, ας το πω έτσι, ποιότητες στο κομμάτι της διατροφής, οι οποίες είναι ακατάλληλες. Πολλές φορές το βλέπουμε ακόμη και από παιδική ηλικία. Βλέπουμε παιδιά που τρέφονται καθημερινά με fast food, με γρήγορο φαγητό. Οι γονείς, πέραν και της έλλειψης του χρόνου που είναι απόρρια του, θα έλεγα, της οικονομικής κρίσης, δεν μαγειρεύουν στο σπίτι, δεν χρονοτριβούν, θεωρούν το χρονοτριβούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι και στο κομμάτι της ποιότητας διατροφής σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το τελευταίο είναι ότι δυστυχώς για να επιλέξουμε τη σωστή διατροφή θα πρέπει να βρούμε και προϊόντα τα οποία να ανταποκρίνονται στην πρωτογενή τους μορφή. Δύσκολα βρίσκουμε τέτοια προϊόντα. Είναι λίγα τα μαγαζιά τα οποία θα έλεγα ότι διακινούν προϊόντα γρήγορα, παραδείγματος χάρη από την ημέρα της συλλογής ενός φρούτου να το βρούμε στο ράφι, και έτσι για λόγους κόστους πάμε σε αποθήκευση, σε συντήρηση, πολλά συντηρητικά στη διατροφή μας και έτσι ακατάλληλοι
ακατάλληλες ουσίες περιέχονται πάλι στον οργανισμό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, θα έλεγα, και αυτό στην καθημερινότητά μας. Θέλω να ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο, τα δοτικά εγχυτεύματα. Θα μας πείτε λίγα πράγματα. Ναι, γιατί και από εκεί ξεκινήσαμε ίσως και είναι και, θα έλεγα, ο τίτλος της εκπομπής. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε με τις πιθανές αιτίες απώλειας δοντιών. Αφήσαμε τελευταία την περιοδική νόσο και προέχει το ερώτημα τι γίνεται όταν ο ασθενής τελικά χάσει τα δόντια του. Και γι' αυτό δώσαμε και, θα έλεγα, τον τίτλο της εκπομπής σύγχρονης μέτρος αποκατάστασης, παύλα εφυτεύματα. Τα εφυτεύματα είναι κάτι που απασχολούν, θα έλεγα, την οδοντιατρική κοινότητα, θα έλεγα και τους ασθενείς πολλά χρόνια τώρα. Έχουμε βρει ακόμη και από αρχαίους χρόνους γνάθους, ας το πω, με προσπάθεια εφύτευσης δοντιών από άλλο βέβαια όντα στον ανθρώπινο γνάθο. Τα τελευταία χρόνια όμως θα έλεγα ότι έχουν εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, χάρη ίσως στον πρωτογάτη των εφυτευμάτων που είναι ο Μπράνομαρκ, ίσως ο πρωτοπόρος στα εφυτεύματα, μίλησε για την οστεοσωμάτωση, για έννοιες που δεν τις γνωρίζαμε μέχρι τώρα, έδωσε μία οδό ώστε να δουλέψουν πάρα πολλές εταιρείες, να δουλέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω στα εφυτεύματα, με κεντρική φιλοσοφία στην περίπτωση που έχουμε μία νοδή περιοχή, εξηγώ μία περιοχή η οποία δεν έχει δόντια, να βρεθούν στηρίγματα, έστω ας το εξηγήσω κάτι σαν δόντια, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία ακίνητη εργασία που να προσομοιάζει πολύ κοντά στα φυσικά του δόντια. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της εξέλιξης είδαμε ότι τελικά, μετά από μεγάλο πειραματισμό και στο κομμάτι των υλικών και στο κομμάτι της τεχνολογίας και στο κομμάτι της μορφής των εφυτευμάτων, ότι είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, να στηρίξουμε δηλαδή στεφάνες, δόντια, γέφυρες, κινητές εργασίες, ακίνητες εργασίες πάνω σε βάσεις οι οποίες θα φιλοξενούνται μέσα σε οστική μάζα μέσα στο κόκαλο. Και για να μην μακρηγορώ, καταλήξαμε, ας το πω έτσι, στα τελευταία τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια, στα οποία κυκλοφορούν ευρέως τα εφυτεύματα με ριζόμορφο σχήμα, δηλαδή προσομοιάζουν τη ρίζα του δοντιού. Είναι κατά το μεγαλύτερο βαθμό, θα έλεγα, κοχλιούμενα, γι' αυτό και πολλές φορές οι ασθενείς τα γνωρίζουν σαν βιδωτά, έρχονται βιδώνουν, κοχλιώνουν μέσα σε οστική μάσα και μετά από κάποια επεξεργασία και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να φορτίσουμε τα εφυτεύματα με γέφυρες, με μεμονωμένες στεφάνες και να προσαμοιάζουν ακριβώς στην ανατομία και στη μορφολογία των φυσικών δοντιών. Αυτό βέβαια δίνει και πολύ μεγάλη άνεση και στη μάσηση, στη λειτουργικότητα δηλαδή, αλλά και πολύ μεγάλη ικανοποίηση στο αισθητικό κομμάτι, δίνοντας πλέον δουλειές οι οποίες σχεδόν δυσήμερα δεν διαφέρουν καθόλου από τα φυσικά δόντια. Αν αποφασίσουμε να βάλουμε εφυτεύματα, τι πρέπει να προσέξουμε? Οι εφυτεύσεις, θα ήθελα λίγο να τονίσω ότι ακόμη και δυσήμερα ημέρα είναι σημαντικό να τις αντιμετωπίζουμε, θα έλεγα, και ο οδοντίατρος και ο ασθενής σκεπτικά. Είναι ιδανικές λύσεις, ομολογουμένως, χρήζουν όμως πολύ μεγάλης προσοχής, χρήζουν πολύ μεγάλης προσοχής και στο πρωτόκολλο από την πλευρά του οδοντιάτρου, αλλά και στην μεγάλη, θα έλεγα, προσοχή του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εφύτευσης και μετά βέβαια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ένας ασθενής, αλλά θα έλεγα δεν είναι τόσο δουλειά του ασθενούς όσο του οδοντιάτρου, είναι η ποιότητα των εφυτευμάτων. Είναι σημαντικό να γίνει επιλογή σωστού συστήματος που να έχουμε τη δυνατότητα εξατομίκευσης στον ασθενή και φυσικά να ανταποκρίνεται και στις αισθητικές αποδόσεις αλλά και στις μασητικές λειτουργίες αποδόσεις. Αυτό το κομμάτι εμπεριέχεται στο σχέδιο θεραπείας ενός οδοντιάτρου, παρουσιάζεται στον ασθενή με πολλή συζήτηση, καταλήγουν στην ποιότητα του εφυτεύματος. Αναφέρουμε εδώ ότι ο ασθενής θα πρέπει πάντοτε να είναι ενήμερος όσον αφορά το σύστημα που θα γίνει χρήση στο στόμα του. Πρέπει να γνωρίζει με μεγάλη λεπτομέρεια τι ακριβώς θα φέρει και τα επόμενα χρόνια. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας, γιατί γνωρίζοντας ακριβώς τι έχει στο στόμα του, θα το φροντίσει σωστά, θα το σεβαστεί και θα το διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο στόμα του για να λειτουργεί εναρμονισμένα με το υπόλοιπο πιθανόν ενώδοντο τμήμα του στόματός του.
Ποια είναι η θεραπεία με τοποθέτηση οδοντικών φυτευμάτων? Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί οι περισσότεροι ασθενείς, ακούγοντας οδοντικά εφυτέματα, ακούγοντας ορολογίες όπως βίδες, κοχλιώνουν, κόβουμε, ενδεχομένως τρυπανίζουμε, είναι καθημερινή ορολογία δική μας, τρομάζουν. Αλλά θα έλεγα ότι πλέον όλες οι μεγάλες εταιρείες, το τονίζω αυτό, που δεν είναι πολλές οι μεγάλες εταιρείες, οι εταιρείες που τρέχουν πολλά πρωτόκολλα και βελτιώνουν καθημερινά την μορφή και την πρόνοση των εφυτεμάτων, θα έλεγα ότι έχουν ένα αυστηρό πρωτόκολλο και η τοποθέτησή τους είναι σχετικά, θα έλεγα, σχετικά πάντοτε απλή. Και όταν λέω απλή, για να μην κουράζουμε και τους ασθενείς, γίνεται, θα έλεγα, με αναισθητοποίηση, όπως σχεδόν η εξαγωγή ενός δοντιού. Οπωσδήποτε χρειάζεται μια φροντίδα στη στοματική υγιεινή στο πρώτο χρονικό διάστημα. Οπωσδήποτε χρειάζεται μια φροντίδα από τον ασθενή και μια προσοχή στη μάση του στο πρώτο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό καλό είναι να βρεθούν λύσεις προσωρινοποίησης, όπως αναφέρομαι γενικότερα, που θα ικανοποιούν τον ασθενή στη μάση. Πολύ καλή παρακολούθηση επίσης στο πρώτο χρονικό διάστημα, και κλινική και ακτινογραφική. Και καθησυχασμός στον ασθενή, γιατί τουλάχιστον όταν του εξηγηθεί το όλο σχήμα θεραπείας και συγκριθεί με την άλλη εναλλακτική που είναι πιθανώς κάποιες κινητές εργασίες ή κάποια ολική οδοντοστοιχεία, ας το πω έτσι, σίγουρα αξίζει τον κόπο να μπει στη διαδικασία των εφυτευμάτων, ας το πω έτσι, να υποστεί αυτήν την βάσανο και θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα θέλω να μου πείτε λίγο ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εφυτευμάτων, πριν ρωτήσω και τους κινδύνους. Ναι, τα πλεονεκτήματα σαφώς είναι πάρα πολλά. Ίσως οι ακροατές που μας ακούν να έχουν βιώσει ένα στάδιο της ζωής τους με μια κινητή εργασία, μια εργασία η οποία φέρεται στο στόμα και πιθανώς είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να τη βάζουν, να τη βγάζουν, να τη συντηρούν στην υγιεινή και να την καθαρίζουν. Αυτό τους κουράζει, αλλά θεωρώ ότι περισσότερο κουράζει τους ασθενείς η μάσηση και η απόδοση της μασητικής λειτουργίας. Έτσι θα έλεγα το εξής, ότι τα εφυτεύματα έρχονται να υποκαταστήσουν τέτοιου είδους εργασίες σε μικρότερο μεγαλύτερες αλήψεις φραγμού. Τα πλεονεκτήματα είναι σίγουρα η αυξημένη μασητική απόδοση. Ξέρετε, οι περισσότεροι ασθενείς, όταν πρόκειται για αποκαταστάσεις, ας το πω λίγο μεγαλύτερες, είναι: γιατρέ, θέλω να φάω άνετα, θέλω να φάω χωρίς περιορισμούς, και σίγουρα με κουράζει το γεγονός να βάζω, να βγάζω μια εργασία στο στόμα μου. Έτσι, το βασικό πλεονέκτημα είναι η απόδοση, η μασητική απόδοση. Ο ασθενής τρώει, θα έλεγα, ισάξια όπως και τα φυσικά του δόντια. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι προσδίδει πολύ μεγάλη αισθητική απόδοση. Σε εργασίες και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε, θα έλεγα, βελτιωθεί πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ και στο ουλικό προφίλ, στη ροζ χειρουργική, είναι έννοιες δικές μας οδοντιατρικές, αισθητικά αποδίδουν πολύ καλύτερα. Και το τρίτο πλεονέκτημα είναι η άνεση. Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να χαμογελάσει άνετα, να λειτουργήσει άνετα, να κάνει καθημερινές του λειτουργίες, όπως και η ομιλία του, να γίνουν με μεγάλη άνεση, γιατί είναι καλά στερεωμένες αυτές οι εργασίες, θα έλεγα, στο στόμα του, δεν διαφέρουν καθόλου με τα δόντια του και του δίνει μια άνεση στην καθημερινότητα. Θα μας πει τώρα και τους κινδύνους που υπάρχουν στα δοντικά φυτεύματα, κύριε Κουρτέση. Οι κίνδυνοι είναι αρκετοί, θα έλεγα, και γι' αυτό πάλι θα επανέλθω λίγο στο κομμάτι της ποιότητας των οδοντικών εφυτεμάτων. Εδώ πρέπει λίγο να σας αναφέρω ότι τα οδοντικά εφυτεύματα κατεξοχήν είναι μεταλλικά εφυτεύματα. Το υλικό το οποίο, τέλος πάντων, χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια είναι το τιτάνιο. Το αναφέρω πληροφοριακά, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες προσπάθειες εφυτεμάτων σε άλλη βάση, αλλά δεν πήγανε καλά ή δεν έχουν προχωρήσει τουλάχιστον σε επίπεδο μελέτης. Η κίνδυνη είναι πολύ, πρώτα απ' όλα, από την ποιότητα των εφυτευμάτων. Γιατί γύρω από αυτή την μικρή βίδα, ενημερωτικά το λέω έτσι για να καταλάβουν και ασθενείς, η οποία έχει μήκος περί των 10 με 13, 14, 15 χιλιοστών, υπάρχει πάρα πολύ μελέτη ως προς τη μορφολογία της, ως προς τη βιολογική της συμπεριφορά και ως προς την αποδοχή του εφυτέματος από την οστική μάζα, από το κόκαλο. Δεν πάβει να είναι ένα ξένο σώμα, και αυτό μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξελίξει και πολλούς κινδύνους. Έτσι λοιπόν,
Ο πρώτος κίνδυνος είναι η, θα έλεγα, βιωσιμότητα του εφυτεύματος μέσα στην οστική μάζα. Να καθίσει δηλαδή το εφύτευμα και να παρουσιάσει μελλοντικά ακόμη και το φαινόμενο της αγκύλωσης. Αν τυχόν δεν το πετύχουμε, υπάρχει η απόρριψη του εφυτεύματος. Και στην περίπτωση της απόρριψης ενός εφυτεύματος, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η επανατοποθέτηση ενός εφυτεύματος στην ίδια περιοχή. Περιπλέκεται πάρα πολύ το σχήμα θεραπείας και ταλαιπωρεί το ασθενής. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η φλεγμονή. Η φλεγμονή, η οποία μπορεί να προέρθει ομολογουμένως και από χειρουργικούς ισχυρισμούς, ευθύνη του χειρουργού, του οδοντιάτρου, μπορεί να προέρθει όμως και από την κακή ποιότητα του εφυτεύματος. Κίνδυνοι επίσης υπάρχουν ως προς τον τραυματισμό παρακείμενων δομών. Πάλι έχει σχέση και συνάφεια με τους χειρουργικούς χειρισμούς. Θέλει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να γίνει η τοποθέτηση των εφυτευμάτων σε σωστή θέση, χωρίς να τραυματίσουμε παρακείμενες δομές, όπως είναι συνήθως, θα έλεγα, νεύρα, βλάβες οι οποίες δύσκολα επανορθώνουν, είτε δομές όπως είναι, παραδείγματος χάρη, υγμόριο, για την άνω γνάθο αναφέρομαι, οι οποίες μπορεί να προξενήσουν άλλες περιπλοκές. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να αναφερθούμε ότι πλέον, ας το πω, η αγωνία μας για την όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβή τοποθέτηση των εφυτευμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη και εδώ έρχεται να μας βοηθήσει φυσικά η τεχνολογία, εξελίσσοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την απεικόνηση. Απεικόνηση που έχει σχέση με τρισδιάστατη απεικόνηση της γνάθου. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να δούμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τις μορφολογικές δομές της περιοχής και επίσης υπάρχουν και εξελιγμένα συστήματα κατά τα οποία μπορούν να γίνει, ας το πω έτσι, καθοδηγούμενη τοποθέτηση εφυτευμάτων. Αναφέρομαι λίγο λεπτομεριακά σε αυτό, γιατί με τα αντίστοιχα λογισμικά γίνεται η μελέτη πάοντας σε ένα λογισμικό, ας το πω έτσι, υπολογιστού, γίνεται η εικονική τοποθέτηση του εφυτεύματος πάλι σε αυτό το λογισμικό. Δουλεύουμε κάποιον άρθρακα καθοδήγησης, συγγνώμη για την ορολογία, αλλά φανταστείτε ότι είναι ουσιαστικά το τρίτο χέρι ενός οδοντιάτρου, και αυτός ο άρθρακας καθοδήγησης δίνει δυνατότητα να γίνει τοποθέτηση του εφυτεύματος με πολύ μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να τραυματίσει τις παρακείμενες δομές. Φυσικά είναι ένα εργαλείο, θα έλεγα, που βοηθά όλους μας, βοήθησε και εμένα στα αρχικά στάδια της, ας το πω έτσι, ενασχόλησής μας με τα εφυτεύματα. Εκεί που λίγο η εμπειρία λείπει και χρειάζεται στοχευμένη τοποθέτηση εφυτεύματος, αλλά βοηθά οπωσδήποτε και σε αποκαταστάσεις μεγαλύτερες, όταν παραδείγματος χάρη έχουμε να κάνουμε μια αποκατάσταση σε όλου του στόματος, η ορολογία είναι full mouth, εκεί βοηθά ακόμη περισσότερο. Η τεχνική αυτή έχει σαν συνέπεια να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και τους παρακείμενους τραυματισμούς και φυσικά, εδώ θέλω να αναφερθώ, βοηθά ακόμη και στο επόμενο στάδιο που είναι αποκατάσταση, ώστε να χτίσουμε ένα χαμόγελο και έτσι πρωτού ξεκινήσουμε ενδεχομένως να γίνει τοποθέτηση των εφυτευμάτων, να δείξουμε και ένα χαμόγελο στον ασθενή, πώς δηλαδή πιθανώς θα προβάλλει το στόμα του, το χαμόγελό του, μετά από 3, 4, 5 μήνες ταλαιπωρίες εντός εισαγωγικών, και να έχουμε ακόμη περισσότερο σύμμαχο τον ασθενή, βελτιώνοντας την αισθητική, κάνοντας διάφορες, ας το πω έτσι, διορθωτικές κινήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η χρήση του υπολογιστή είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Κύριε Κουρτέσα, έχω ερώτηση από ακροατή που ρωτάει τι είναι το ουλικό προφίλ. Το ουλικό προφίλ. Ναι. Το ανέφερα. Ξέρετε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση, θα έλεγα, σε αισθητικό επίπεδο πάοτε. Ας το πω έτσι για να το περιγράψω στους ασθενείς περισσότερο και να με καταλάβουν. Όσο αναφέρεται στις λευκές επιφάνειες. Δηλαδή, έχουμε βελτιώσει συστήματα κατεξοχήν πορσελάνης που μπορούμε να προσομοιάσουμε πλέον δόντια με απίστευτη ακρίβεια και απίστευτη αισθητική. Υπήρχε όμως, θα έλεγα, ένα μεγάλο έλλειμμα. Το πώς θα προβάλλει ένα εφύτευμα που έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και είναι ξένο σώμα και πώς θα αναδύει μέσα από τα ούλα. Και έτσι όλη αυτή, ας το πω έτσι, η αγωνία μας και η ενασχόλησή μας ονομάστηκε ουλικό προφίλ. Το ουλικό προφίλ τα τελευταία χρόνια απασχολεί, ας το πω, όλους τους οδοντιάτρους γενικότερα που ασχολούνται με σύγχρονη αισθητική, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι ο στόχος ενός οδοντιάτρου μόνο να πετύχει τη λευκή επιφάνεια που να προσομοιάζει σε παρακείμενο δόντι, αλλά θα πρέπει να δώσει και χαρακτηριστικά τέτοια που
που να αναδύεται το δόντι μέσα από το όλο και να φαίνεται φυσικό. Παλιότερα είχαμε, ας το πω, τέτοια ελλείμματα. Πολλοί ασθενείς ίσως θα δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν, που φέρανε παλιές, ας το πω, αισθητικές υποκαταστάσεις, γέφυρες ουσιαστικά, θήκες, είχαν κάποια μαύρα σχίαση πάνω ψηλά προς τα όλα και έτσι χαμογελώντας σε ένα πλατή χαμόγελο φαινόταν ξένη η εργασία ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Το ολικό προφίλ είναι αυτό το οποίο δίνει φυσικότητα, είναι ακριβώς εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα όλα του στόματος. Συζητάμε για ροζ πλέον περιοχές, ροζίζουν περιοχές σε διάφορα εύρος και είναι πολύ μεγάλο μέρος συζήτησης πλέον στη σύγχρονη αισθητική, γιατί προσδίδει πολύ μεγάλη αισθητική στο κομμάτι της αποκατάστασης και φυσικά ικανοποιεί και το μέλημα των οδοντιάτρων που ουσιαστικά δίνουν μια αποκατάσταση στον ασθενή, κάνουν μια αποκατάσταση η οποία δεν προβάλλει ξένη. Τώρα, πώς γνωρίζουμε αν κάποιος είναι καλός υποψηφίος για τοποθέτηση φυτευμάτων, κύριε Κουρτέση? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και θα έλεγα κύριος κανόνας αφορά περισσότερο τους οδοντιάτρους, είναι ένα πολύ καλό σχέδιο θεραπείας. Όποιος ασχολείται με φυτέματα καλείται ουσιαστικά να γίνει προφήτης και να δει και να αποδώσει μελλοντικά στον ασθενή ένα χαμόγελο το οποίο, λαμβανωμένο υπόψη από την πρώτη μέρα που ξεκινάει το σχέδιο θεραπείας, πρέπει να το εκπληρώσει. Και έτσι θα πρέπει να γίνει πολύ καλή μελέτη του ασθενούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά το ιατρικό του ιστορικό, την ποιότητα της γενικότερης του υγείας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το κάπνισμα, αν καπνίζει ή όχι, και αφού το δούμε αυτές τις παραμέτρους, περνάμε στη δεύτερη φάση που είναι η πολύ καλή ακτινογραφική μελέτη του ασθενούς. Είτε με παλαιότερα συστήματα που είναι τοπικές ακτινογραφίες ψηφιακές, είτε πανοραμική ακτινογραφία, είτε ακόμη και με πιο σύγχρονα συστήματα που είναι τρισδιάστατη πανοραμική ακτινογραφία, σύγχρονες αξονικές τομογραφίες. Κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξαντλούμε κάθε πιθανότητα λάθους και ουσιαστικά διαχωρίζουμε τον ασθενή αν είναι ασθενής υψηλού ρίσκου, λιγότερου ρίσκου, και φυσικά πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι σχεδόν σπάνια βρίσκουμε τους ιδανικούς ασθενείς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε ασθενείς και να τους κατάξουμε όσο το δυνατόν μικρότερο ρίσκο στην εφύτευση. Σίγουρα θα χρειάζεται... Θα διακόψω λίγο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ξανά κοντά σας σε λίγα λεπτά. Ξανά κοντά σας, εδώ με τον κύριο Κουρτέση Αθανάσιο, που είναι χειρούργος οδοντιέτρος και μετεκπαιδευτής στα οδοντικά εφυτεύματα. Λοιπόν, σας μιλούσαμε για τα οδοντικά εφυτεύματα και γενικά ποιοι είναι καλοί υποψήφοι. Εξαντλήσαμε το θέμα. Εξαντλήσαμε, ωραία. Πάμε στην επόμενη. Έχω ερώτηση ακροατή. Θα την ξεχνούσα παραλίγο. Ρωτάει αν υπάρχει περιορισμός ηλικίας για τα εφυτεύματα. Ναι, δεν το αναφέραμε καθόλου. Θα έλεγα όχι, δεν υπάρχει κάποιο περιορισμός ηλικίας σχετικά με την τοποθέτηση ενός εφυτεύματος. Μπορούμε και κάνουμε χρήση σε οποιαδήποτε ηλικία. Ίσως θα έλεγα ότι προτιμούμε να κάνουμε τοποθέτηση εφυτευμάτων, είναι σπάνια βέβαια τα περιστατικά, από ηλικία 18 ετών και άνω. Αφού το ολοκληρωθεί, ας το πω έτσι, η ανάπτυξη του οδικού φραγμού, η ανάπτυξη των γνάθων, σταθεροποιηθεί, από εκεί και πάνω μπορούμε να κάνουμε χρήση οδικών εφυτευμάτων σε οποιαδήποτε ηλικία θέλουμε. Ωραία. Τώρα, τι φροντίδα απαιτείται μετά την τοποθέτησή του από έναν ασθενή? Έρχοντας λοιπόν ο ασθενής και τοποθετώντας μετά από αρκετό βάσανο, θα έλεγα έτσι, να χρωτολογήσω λίγο τα εφυτέματα, την ημέρα της τοποθέτησης, θα έλεγα του ασθενής, για να το καθησυχάσω πέραν του χιούμορ, έρχεται και φεύγει χωρίς πόνο. Έχουμε πολύ μεγάλη, θα έλεγα, δυνατότητα και πολύ μεγάλη ποικιλία σε είδη από παυσίπονα και έτσι στο κομμάτι του πόνου που απασχολεί πάρα πολύ τους ασθενείς, τους καθησυχάζουμε και έχουμε πολύ καλή ανταπόκριση. Η φροντίδα που χρειάζεται μετά την τοποθέτηση των εφυτευμάτων, θα έλεγα, έγκυται πρώτα στη στοματική του υγιεινή. Πρέπει να συντηρήσει το στόμα του καθαρό για τις επόμενες ημέρες, κάνοντας χρήση ενός στοματικού διαλύματος και αν μπορεί φυσικά και είναι δυνατόν να κάνει το βούτσισμα, και αυτό θα ήταν θεμητό.
λαμβάνοντας οπωσδήποτε κάποιο αντιβιωτικό σχήμα, λαμβάνοντας οπωσδήποτε κάποιο αντιφλεγμονώδες παύλα παυσίπονο σχήμα, συνίσταται σίγουρα στους ασθενείς τις επόμενες ημέρες, θα έλεγα τουλάχιστον για 48 ώρες, για 2 ημέρες να είναι σε μια, ας το πω έτσι, χαλαρότητα. Αποφεύγουμε να τους συστήσουμε να πάνε στη δουλειά τους, να κάνουν την καθημερινότητά τους. Καλό είναι να ξεκουραστούν, να μην έχουν εντάσεις, να μην έχουν, ας το πω, δύσκολες κινήσεις. Απαγορευτικό είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό και η καθημερινότητά τους και η σωματική δραστηριότητα. Αποφεύγουμε γυμναστική, αποφεύγουμε ένταση γενικότερα. Και επίσης η βασικότερη φροντίδα είναι, ας το πω έτσι, η επισκόπηση του ασθενούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε τον ασθενή σε ταχτά χρονικά διαστήματα, στις 48 ώρες, ουσιαστικά στις 2 μέρες, στις 5 μέρες την εβδομάδα. Αν χρειαστεί να γίνει κάποια αφαίρεση ραμάτων, επίσης συνίσταται στον ασθενή η επισκόπηση. Κάποτε συστήναμε και φροντίδα με κρύα επιθέματα στην περιοχή για να αποφύγουμε, θα έλεγα, μεγάλα ειδήματα, πρεξίματα στον ασθενή. Αλλά ας μου επιτραπεί εδώ να πω ότι παλαιότερα είχαμε αρκετά τέτοια προβλήματα. Βέβαια δεν είχαμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ τα μέσα κοπής και τρυπανισμού των εφηδεμάτων. Έχουν προνοήσει πάρα πολύ καλά, θα έλεγα πάλι, και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι σχεδόν ανώδυνη τοποθέτηση των εφυτευμάτων και σχεδόν ατραυματική. Έτσι ο ασθενής δεν έχει αυτό που παλιά παρουσιαζόταν, μεγάλα ειδήματα, πρισμένος, μελανιασμένος και ούτω καθεξής. Η καθημερινότητα δεν τρέχει όπως φυσιολογικά θα ήταν σε άλλες περιπτώσεις. Με πολύ συνέπεια όμως στο αντιβιωτικό σχήμα και στο παυσίπονο παύλα αντιφλεγμονώδη σχήμα. Πάω σε ερώτηση ακροατή που ρωτάει, είναι 78 χρονών και αν μπορεί να βάλει φυτεύματα, ποια είναι η δικιά σας άποψη? Ναι, δεν μου φαίνεται περίεργο. Μπορεί φυσικά οπωσδήποτε να κάνει χρήση φυτευμάτων. Φυσικά σε συνάρτηση, εδώ θα συμβούλευα το φίλο μας ακροατή, η φίλη μας δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ότι αν τυχόν, αξίζει τον κόπο αν τυχόν βασανίζεται και ταλαιπωρείται από μια άλλη είδους εργασία προσθετική που είναι κινητή, πιθανώς μια ολική οδοστοιχεία, θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά και θα βελτιώσει την καθημερινότητά του. Δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας η ηλικία του. Μάλιστα. Ξέρουμε ποσοστά επιτυχίας μπορούμε να πετύχουμε? Τα ποσοστά επιτυχίας τα γνωρίζουμε. Είναι αυξημένα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ασθενούς πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί για την προγνωστιμότητα των εφηδεμάτων. Πάντοτε θα πρέπει να αναφέρουμε, χωρίς να είναι αποτρεπτικός παράγοντας τοποθέτηση ενός εφηθέματος, ότι υπάρχει η πιθανότητα απώλεια ενός εφηθέματος, η οποία είχαμε αναφερθεί και λίγο προηγουμένως, δεν οφείλεται μόνο στους, και πρέπει εδώ να κάνουμε την κριτική μας, στους κακούς χειρισμούς ενός χειρουργού, δεν οφείλεται μόνο στην πιθανότητα της ποιότητας του εφηθέματος, οφείλεται πιθανώς όμως και σε μια αλλεργική διάθεση, δηλαδή ο ίδιος ο οργανισμός να μην κάνει αποδεκτό το εφήτευμα. Μικρά τα ποσοστά. Η επιτυχία βέβαια που με ρωτάτε απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλη την επιστημονική κοινότητα, γιατί μάλλον δεν μιλάμε με σωστό σημείο αναφοράς. Και τι εννοώ ακριβώς? Πρέπει να ορίσουμε πότε είναι σωστός, πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να ορίσουμε την επιτυχία ενός εφηθέματος. Είναι η διετής πρόγνωση, η πενταετής πρόγνωση, η δεκαετής πρόγνωση και ούτω καθεξής. Πάλι αναφέρομαι και επιμένω, σε εφηθέματα σωστής ποιότητας και καλής ποιότητας η πρόγνωση είναι δεκαετής. Βέβαια και σε όλο τον ιατρικό κόσμο αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης και έτσι σε δεκαετή πρόγνωση έχουμε προγνωσιμότητα εφηθέματος έως και 96-98%. Βέβαια η πρόγνωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με, ας το πω, τη σωστή τοποθέτηση του εφηθέματος και όλα αυτά θα τα περιέγραφα σαν το πρωτόκολλο του εφηθέματος. Αν τηρηθεί ένα σωστό πρωτόκολλο, τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάρα πολύ αυξημένα. Υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να τοποθετήσουν εφηθέματα? Ναι, δυστυχώς έχουμε και ασθενείς οι οποίοι δυσκολευόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό να τοποθετήσουμε εφηθέματα. Βέβαια η αγωνία μας είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε και αυτούς τους ασθενείς, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε βρει μια, ας το πω έτσι, βελτιωμένη οδό τοποθέτησης εφηθέματος σε ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ζαχαρόδη διαβήτη. Θα έλεγα ότι πλέον ο ασθενής που
πάσχει από ζαχαρόδη διαβήτη και είναι ρυθμισμένος, αντιμετωπίζει σαν ένας φυσιολογικός ασθενής πλέον. Έχουμε όμως και ασθενείς οι οποίοι είναι δυνατόν να έχουν υποβληθεί στο παρελθόν είτε στην πορεία από ένα σχήμα ανοσοκαταστολής. Αυτοί οι ασθενείς απορρίπτονται και επίσης θα έλεγα μια πολύ μεγάλη συζήτηση υπάρχει στο κομμάτι ασθενών, περισσότερο αφορά τις γυναίκες. Είναι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, αν το φύλο επηρεάζει, και επανέρχομαι στις γυναίκες οι οποίες πάσχουν από οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι, ας το πω εν αρχής, αποτρεπτικός παράγοντας τοποθέτησης εφύτευμάτων, γιατί πολύ απλά το εξηγώ ότι είναι δυνατόν να τοποθετήσουμε ένα εφύτευμα σε μια σαθρή βάση. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, θα έλεγα, η ποιότητα της οστικής μάζας. Μπορεί να γίνει μέτρηση, αλλά σε γυναίκες που πάσχουν από οστεοπόρωση είναι πολύ σημαντικό και η θεραπεία τους. Εκεί υπάρχουν, θα έλεγα, πολλοί τρόποι αντιμετώπισης μιας νόσου αυτού του τύπου, της οστεοπόρωσης. Δεν είμαι ειδικός, αλλά σίγουρα θα έλεγα ότι γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν διφοσφωνικά είναι μια συγκεκριμένη, ας το πω, επιλογή θεραπείας, έως ένα μεγάλο βαθμό απορρίπτονται από τοποθέτηση εφυτεύματος. Σίγουρα όμως τα διφοσφωνικά, ας το πω θέλοντας να βοηθήσω λόγω τους ασθενείς, είναι μια θεραπεία η οποία χρησιμοποιούσαμε πολύ παλιότερα, έχουμε πολύ πιο σύγχρονες μέθοδους αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης και έτσι πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε άρα και αυτόν τον παράγοντα απόρριψης και έτσι και οι ασθενείς με, ας το πω, μέσο βαθμό οστεοπόρωση θα μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση με ένα πολύ προσεγμένο σχήμα θεραπείας. Τι πρέπει να προσέξει τώρα ένας ασθενής μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων? Μιλάμε πολύ σωστά μέχρι τώρα για το πρόωρο στάδιο τοποθέτηση εμφυτευμάτων, αλλά πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε και πώς θα χειριστούμε ένα ασθενή στο μέλλον. Ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής ξεπέρασε την τοποθέτηση, τη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων, έγινε η αποκατάσταση, είναι ευχαριστημένος, τι κάνει από εκεί και πέρα. Η υγιεινή είναι το α και το ω. Θα πρέπει να συντηρεί το στόμα του σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Να είμαι ειλικρινής, τα στοματικά διαλύματα βοηθούν σε έναν βαθμό, έως έναν βαθμό, αλλά δυστυχώς θα έλεγα περνάνε και μία λάθος πεποίθηση στον ασθενή ότι κάνοντας ένα στοματικό διάλειμμα τελειώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ είναι η καθημερινότητά του και το βούρτσισμα. Πρέπει να γίνεται σωστό βούρτσισμα, στοχευμένο βούρτσισμα. Η τριβή είναι αυτή που καθαρίζει τις οδοντικές επιφάνειες και τις καινούργιες επιφάνειες, τις επιφεντευματικές επιφάνειες. Και έτσι στο σχέδιο θεραπείας έχει αναλυθεί αυτό. Θέλουμε πάρα πολύ καλά να καθαρίζει τις εργασίες του, ειδικά γύρω από τον αυλό του εφυτεύματος. Μια πιθανή επιμόλυση είναι ίσως, ανοίγει ίσως στους ασκούς του αιώλου και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της. Και έτσι όπως αναφέραμε προηγουμένως στην περιοδική νόσο που χάνουν τα δόντια, υπάρχει και η περιεφυτευματική νόσο που χάνουν τα εφυτεύματα. Από την πλευρά του οδοντιάτρου, για να είναι, θα έλεγα, καθησυχασμένος, θα πρέπει να ελέγχει πάρα πολύ τακτικά τον ασθενή. Δηλαδή ακόμη και οι επισκέψεις ρουτίνας ανά 3-4 μήνες, ιδιαίτερα τα πρώτα 2-3 χρόνια, ίσως να επιβάλλεται. Θα πρέπει οπωσδήποτε, αν είναι καπνιστής, να σκεφτεί πάρα πολύ καλά το καπνίσμα και οπωσδήποτε να το ελαττώσει για να μην επηρεάσει τις εργασίες του. Και αυτό καλό είναι ο κάθε οδοντίατρος να το λαμβάνει υπόψη προτού ακόμη γίνει τοποθέτηση εφυτευμάτων και αν έχει έναν καπνιστή, ένα μανιώδη καπνιστή απέναντί του, να φροντίσει να γίνει διακοπή του τσιγάρου, ενδεχομένως η ελάττωση του τσιγάρου, να μεσολαβήσει αρκετό χρονικό διάστημα, να είναι σίγουρος ο οδοντίατρος και μετά να κάνει την τοποθέτηση. Ποτέ δεν πιστεύουμε εν ολίγοις σε έναν ασθενή ο οποίος μας λέει: γιατρέ, μην ανησυχείτε, βάλτε μου τώρα τα εφυτεύματα, θα κόψω το τσιγάρο. Αυτός ο ασθενής δεν πρόκειται ποτέ να συνειδητοποιηθεί γύρω από το τσιγάρο. Η καθημερινότητά του, θα έλεγα, είναι πολύ καλή υγιεινή. Επίσης θα έλεγα υπάρχει μια παράμετρος ως προς τη μάσηση. Πρέπει να ελέγξουμε τους ασθενείς αυτούς, να ελέγχουμε με συγχωρείτε αυτούς τους ασθενείς διαρκώς για την συγκλησιακή του συμπεριφορά. Λέω λίγο έναν όρο οδοντιατρικό, αλλά προσπαθώ να το προειδοποιήσω, να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά του ασθενούς στη μάσησή του. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα καινούριο μασητικό επίπεδο, είναι μια καινούργια εργασία, πρέπει να τη δούμε σε βάθος χρόνου πώς λειτουργεί. Και ο ασθενής, έχουμε υπόψη ότι ειδικά όταν κάνουμε μεγάλες αποκαταστάσεις, έχει ξεχάσει τη μάσηση πάνω σε στερεές βάσεις
και γι' αυτό πρέπει να ελέγξουμε και πιθανώς να διορθώσουμε το συγκλησιακό επίπεδο σε ένα πολύ καλό βαθμό. Γενικότερα όμως, ο ασθενής ο οποίος επιλέγεται και θέλει να κάνει φυτέματα και κάνει φυτέματα θα πρέπει να είναι σε αυστηρή οδοντιατρική παρακολούθηση. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Η επισκόπηση η κλινική φυσικά επιβάλλεται όμως και σε βάθος χρόνου και η ακτινογραφική επισκόπηση. Δηλαδή ο ασθενής παρατηρείται και ακτινογραφικά στα εφυτέματα να δούμε ότι λειτουργούν σωστά, ότι δεν έχουμε προβλήματα, ότι προσομοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην πρώτη μέρα της τοποθέτησης του εφυτέματος και από εκεί και πέρα είμαστε καθησυχασμένοι. Όσο πιο έγκυρη είναι η πρόληψη, τόσο πιο γρήγορα πιθανώς διορθώνονται και κάποια προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία. Κύριε Κουρτές, πριν ανοίξω το θέμα με τις λευκάνσεις, έχω ερώτηση ακροατή που ρωτάει γιατί φραγίσματα από τον ίδιο οδοντίατρο κάποια κρατούν περισσότερο και κάποια λιγότερα, λιγότερο χρονικό διάστημα. Ναι. Θα πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε αν, και θα το εξηγήσω κιόλας, αν είναι σφραγίσματα ενδεχομένως αμαλγάματος ή λευκών ρετινών. Τα άλλα λευκά σφραγίσματα. Θα έλεγα ότι και πιστεύω ότι περισσότεροι οδοντίατροι, αν όχι όλοι, χρησιμοποιούν μόνο λευκές ρετίνες, οι οποίες έχουν συγκουλητικές ιδιότητες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αποτυχίας των εμφράξεων των σφραγισμάτων είναι να διασφαλίσουμε τη στεγανότητα της περιοχής. Είναι θέμα από την προηγούμενη εκπομπή, μας το ανέφερε τώρα ασθενής. Και έτσι πολλές φορές έχει συμβεί σε όλους μας, υπάρχει ατυχία της λεγόμενης διαβροχής της επιφάνειας που θέλουμε να κολλήσουμε ένα σφράγισμα. Και αυτό οδηγεί σε μια πρόωρη, θα έλεγα, αποτυχία. Σε όλους μας έχει συμβεί αυτό. Καλό είναι να ανατρέξουμε πάλι στον ίδιο συνάδελφο και πιστεύω ότι βοηθάμε και τον ίδιο συνάδελφο να βρει πιθανώς το τι δεν πάει καλά, να το βελτιώσει και να αυξήσει την ποιότητα του σφραγίσματος. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ένας οδοντίατρος κάνει χρήση διαφορετικών συστημάτων ρετινών. Συνήθως, ξέρετε, στην οδοντιατρική, όταν εμπιστευόμαστε ένα υλικό, μένουμε εκεί. Και καλό είναι να γίνεται αυτό και έτσι γνωρίζοντάς το, δουλεύοντάς στην καθημερινότητά μας, ξέρουμε τους χειρισμούς του, πιστεύω ότι όλοι οι οδοντίατροι ασχολούνται και χρησιμοποιούν ένα πρότυπο σύστημα ρετινών. Πιστεύω ότι δεν θέλουν να πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά συστήματα και κάπου εκεί να περιπλέκουν τα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε λίγο στη λεύκανση, θα μας πείτε λίγα λόγια, τι είναι η λεύκανση. Ναι, πάμε στην αισθητική, μου αναφέρετε για αισθητική. Να είμαι ειλικρινής, δεν πολύ συμπαθώ τη λεύκανση. Είμαι περισσότερο στην αποκατάσταση των δοντιών, στα ελλείμματα, αλλά επειδή ήρθαν και ερωτήσεις και πολλοί ακροατές ενδιαφέρονται γι' αυτό. Η λεύκανση έρχεται να ικανοποιήσει λίγο το αίσθημα της αισθητικότητας και όχι της λειτουργίας και έρχεται να ικανοποιήσει λίγο την πεποίθηση ότι όσο πιο λευκά δόντια έχει ο ασθενής, αποδίδει ευζωία, αποδίδει υγεία, αποδίδει πλούτο και ούτω καθεξής. Είναι καθαρά αισθητικά το κριτήριο, είναι, ας το πω έτσι, η προσπάθεια του οδοντιάτρου να δώσει πιο λευκό χρώμα στα δόντια με διαφόρους τρόπους. Συνήθως είναι, όχι συνήθως μόνο, είναι μόνο κάποιο χημικό το οποίο εφαρμόζεται πάνω στα δόντια με αποτέλεσμα να δώσει ένα λευκό λαμπερό χαμόγελο. Είναι και αυτό μια μόδα της τελευταίας εποχής. Είναι επικίνδυνη για την υγεία των δοντιών και κάτι παίρνει στην υγεία μας. Η λεύκαση θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση. Αν λάβουμε υπόψη να τους περισσότερους ασθενείς επιμένουν για ένα λευκό χαμόγελο. Και αν ήταν ή το δυνατόν να κάνουν κάθε μέρα λεύκαση οι ασθενείς θα το κάνανε. Και αυτό και συνήθως οι ασθενείς που έρχονται στα γιατρία μας ήδη έχουν χρησιμοποιήσει οτιδήποτε υπάρχει στο εμπόριο που υπόσχεται λεύκαση δοντιών, αποτυχαίνει και έρχεται σε εμάς να το λευκάνουμε το χαμόγελο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η λεύκανση των δοντιών και εκεί υπάρχουν ενδείξεις και αναφορικά πάλι ξαναέρχομαι στο κάπνισμα και αναφέρω ότι όταν ένας ασθενής έχει κακές συνήθειες όπως παραδείγματος χάρη να καπνίζει πάρα πολύ είτε να πίνει πολλούς καφέδες είτε να κάνει λήψη ροφημάτων ή τροφών με ιδιαίτερες χρωστικές, το λευκοντικό αποτέλεσμα δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, θα υποτροπιάσει, θα ξαναγίνουν στο φυσικό τους χρώμα τα δόντια. Θέλει προσοχή γιατί ενώ υπόσχεται πολλά σε βάθος χρόνου, η συντήρηση ενός λευκαντικού αποτελέσματος είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δυνατόν να επιμένουμε με αυτούς τους χημικούς παράγοντες σε τακτικά, σε μικρά χρονικά διαστήματα. Η κύκλη αυτή πρέπει να είναι αραιή, προσεγμένη και συνήθως φιλική προς την επιφάνεια του δοντιού.
Αν γίνει αλόγιστη χρήση ή υπέρμητη χρήση λευκαντικών ουσιών, μπορεί να προξενήσει σοβαρό πρόβλημα στα δόντια, στην ποιότητά τους, στην εξωτερική τους επιφάνεια και συνήθως και θα έλεγα και στην καθημερινότητα του ασθενούς, γιατί το πρώτο, ας το πω έτσι, αίσθημα ανικοποίησης του ασθενούς από τη λεύκανση έρχεται όταν φεύγει από τα γιατρία μας με ένα λευκό χαμόγελο, πηγαίνει παρακάτω, παίρνει ένα ρόφημα κρύο, ας το πω πολύ κρύο ή πολύ ζεστό, και έρχεται ένα αίσθημα οξύπονου στο στόμα του, ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η πρώτη παράπλευρη απώλεια μιας λεύκανσης, η υπερευαισθησία. Γι' αυτό σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Λόγω έλλειψης χρόνου θα σας κάνω δύο ερωτήσεις ταυτόχρονα. Αν υπάρχει όριο ηλικίας, δηλαδή κάτω 18 μπορώ να κάνω λεύκανση, και τι γίνεται με την εγκυμοσύνη, αν επιτρέπεται? Ναι. Θα σας απαντήσω μονολεκτικά. Απαγορευτικό και στις δύο περιπτώσεις. Θεωρώ ότι σε ηλικίες κάτω των 18 ετών θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να αφήσουμε, ας το πω έτσι, την ανάπτυξη των δοντιών ακόμη και σε μετέπειτα ηλικίες να διαμορφωθούν σωστά, χωρίς να τα επηρεάσουμε με έναν επιθετικό χημικό παράγοντα. Όσον αφορά την εγκυμοσύνη, θεωρώ επίσης απαγορευτικό, γιατί όσο και προσεκτικοί να είμαστε στη χρήση τέτοιων λευκαντικών ουσιών, συζητάμε πάντα για λεύκανση στο γιατρείο και όχι στο σπίτι. Στο σπίτι είναι εντελώς απαγορευτικό. Αλλά όσο και προσεκτικοί να είμαστε, τέτοιου είδους υλικά και όσα υλικά βοηθούν να γίνει λεύκανση, είναι απαγορευτικό να γίνει κατάποση, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση της εγκυμοσύνης. Άρα θα έλεγα δεν ρισκάρει καμία εγκυμονούσα με λευκαντικούς παράγοντες. Μπορείτε να μας δώσετε ένα τηλέφωνο που, αν κάποιος θέλει ακροατής να επικοινωνήσει μαζί σας για απορίες, να βοηθήσετε? Στο 231-026-4455. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εννοείται. Δεν σας αφήνω να φύγετε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Ντενίση. Καλό βράδυ από εμάς. Ακόμα σε θυμάται. Χειμώνιασαι κι όμως βαθιά μέσα στη γη.